Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe για να δείτε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram και πάμε να δούμε το σημερινό haul. Σήμερα θα κάνουμε διαφορετικό haul και αυτό θα είναι haul supermarket, υγιεινό haul supermarket για την ακρίβεια και ουσιαστικά επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και μπαίνει ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά, ήθελα να ξεκινήσω πάλι τη διατροφή μου, να προσέχω λίγο, να μαγειρεύω, να κάνω ένα ράλο. Επομένως, αποφάσισα χτες και πήγα supermarket και αγόρασα ό,τι χρειάζομαι για κάποιον καιρό, όχι πάρα πολύ, θα σας τα δείξω, έτσι ώστε να τρώω υγιεινά και θρεπτικά και θα σας μιλάω για όλα τα προϊόντα ξεχωριστά όταν σας τα δείχνω, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ πάω στο Σκλαβενίτη να σας πω επίσης, οπότε να ξέρετε ότι αυτά τα προϊόντα θα τα βρείτε σίγουρα εκεί. Και είναι μεγάλο το σούπερ μάρκετ στο οποίο πηγαίνω εγώ, οπότε έχει αρκετά μεγάλη ποικιλία. Απλά έχετε το αυτό στο μυαλό σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα έχω χωρίσει σε κατηγορίες όλα τα πράγματα που πήρα. Και λέω να ξεκινήσουμε από την ξηρά τροφή, ας την πούμε, δηλαδή ψωμιά, παξιμάδια, δημητριακά κτλ. Οπότε πάμε να αρχίσουμε με αυτά. Πρώτο προϊόν που αγόρασα είναι ψωμί για τοστ με κοινόα και chia seeds, το οποίο είναι από Παπαδοπούλου, αρχαία σπορά, έτσι λέγεται το ψωμί αυτό. Και ουσιαστικά το τρώω όχι κάθε μέρα, αλλά μπορώ να φάω μια φέτα το πρωί με ίσως ένα αυγό ή κάτι τέτοιο για να με κρατήσει και να είναι λίγο ψυδατάφρα και σήμερα μου για το πρωινό. Θεωρώ πως είναι η κατάλληλη στιγμή να φάω ψυδατάφρα και σου. Αυτό ισχύει πάντα. Γιατί τους καίς και έχεις ενέργεια για όλη τη μέρα. Το συγκεκριμένο ψωμί λοιπόν είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα άλλα γιατί έχει φτιαχτεί από κοινό και chia seeds και είναι υγιεινό και είναι καλύτερο φτιαγμένο και είναι και πολύ σπορό. Επομένως σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο. Επίσης έχει ωραία γεύση για μένα τουλάχιστον, οπότε αγοράζω αυτό. Μετά πήρα παξιμάδια χαροπιού. Σας έχω πει πολλές φορές γι' αυτά. Είναι τα αγαπημένα μου παξιμάδια και τα τρώω σε στυλ κρουτών στις σαλάτες μου γιατί πολύ απλά δεν μαλακώνουν με το salad dressing που βάζεις ή οτιδήποτε, αν βάλεις λίγο λαδάκι κτλ. Δεν μαλακώνουν και έχουν ακόμα την υφή, την τραγανιστή και δεν γίνονται νιανιά τέλος πάντων. Αυτό. Επομένως, από χαρά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά εδώ είναι το μάνα από το Τσαρανάκι. Έχετε δει τη διαφήμιση σίγουρα. Αλλά πήρα αυτά. Στη συνέχεια πήρα μακαρόνια, γιατί θεωρώ πως τα μακαρόνια είναι μια ωραία εναλλακτική, σαν το συνοδευτικό σε κάποια πρωτεΐνη. Επομένως πήρα μακαρόνια με πρωτεΐνη. Είναι από τη Μέλισσα και τα έχει φτιάξει με τον Άκη Πετρατζίκη σε συνεργασία η Μέλισσα. Επομένως παίρνω αυτά εδώ πέρα, έχουν συν 5% πρωτεΐνη και βοηθάει πάρα πολύ όταν γυμνάζεσαι κτλ. Για να έχεις παραπάνω πρωτεΐνη στη διατροφή σου και να μην τρως όλο κρέατα κτλ. Επομένως παίρνω αυτό εδώ πέρα και πήρα δύο πακέτα να υπάρχουν. Πήρα επίσης και κοινόα. Κοινόα επίσης λατρεύω. Είναι superfood, είναι πολύ θρεπτική. Το κοινόα συγκεκριμένα έχει μαγνήσιο, φόσφορο, μαγκάνιο και πρωτεΐνες. Και πραγματικά είναι υπερτροφή, superfood όπως το λέμε. Οπότε τι καλύτερο από το να τρως κοινόα σαν συνοδευτικό με κάτι άλλο. Συνεχίζω, πήρα από Quaker κανονές πικές, σοκολάτα, δημητριακά με δρόμι. Είναι πολύ γευστικά, προσωπικά μένα μου αρέσουν, έχουν πάλι ότι είναι τραγανά, δεν είναι το πολύ μαλακό, έχει μια γεύση. Μ' αρέσουν, εννοείται πως εγώ δεν τρώω συνέχεια δημητριακά, τουλάχιστον εννοώ ότι τρώω μία φορά στην εβδομάδα σε κάτι τέτοιο, γιατί όπως και το κάνουμε δεν είναι ότι πιο υγιεινό, περιέχουν ζάχαρη. Παρ' όλα αυτά τα συγκεκριμένα είναι πιο υγιεινά από άλλα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, γιατί έχουν μαγνήσιο, έχουν βιταμίνη Β1, είναι ολικής άλυσης και γενικότερα είναι πηγή φυτικών ινών, οι οποίες είναι πολύ καλές και μας αρέσουν. Πήρα μπισκότα με πρωτεΐνη, τα οποία έφτασα λίγο στα μπισκότα και πέρα που είναι τα μπισκότα στα ράφια και ήθελα κάτι με πρωτεΐνη λίγο έξτρα, ώστε να είναι σαν σνακ κάποια στιγμή πριν το μεσημεριανό ή τέλος πάντων σαν δεκατιανό ή στο απογευματινό μου, έτσι ώστε να με πιάσει σαν ένα σνακ μικρό, όταν έχω χρόνο να φτιάξω εγώ κάτι πιο υγιεινό, ας το πω. Αλλά παρόλα αυτά βρήκα αυτά εδώ πέρα, είναι από Βιολάντιν, ήταν πολύ πολύ οικονομικά γιατί αν βρείτε μπισκότα πρωτεΐνης σε καταστήματα με τροφές, έτσι, συμπληρώματα για τους κλπ. Είναι πολύ ακριβά. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραία, αλλά είναι ακριβά. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα πακέτο 25 ευρώ, κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τραγικό αν σκεφτείς ότι παίρνεις 10 μπισκότα. Όπως και να το κάνουμε, πρωτεΐνη έχουμε μέσα, αλλά και πάλι είναι 10 μπισκότα. Και βρήκα αυτά εδώ πέρα, νομίζω έκαναν 1,32 ευρώ, κάτι τέτοιο, πολύ καλά. Και είναι με γέμιση με κρέμα μαύρη σοκολάτα. Είναι σχετικά μικρά, είναι κάπου τόσο. Άνοιξε, έφαγα ένα το πρωί. Αλλά ναι. Και μ' άρεσαν. Δηλαδή νομίζω αυτό το ξαναπάρω σαν μικρό σνακ. Πήρα καρύδια, έτσι ώστε να τα βάζω μέσα στο γιαούρτι μου ή με φυσικό βούτυρο, σε φέτα ψωμί κτλ. Απλά καρυδάκια.
Τέλος, από ξηρές τροφές πήρα κολοκυθόσπορους, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτούς. Ήθελα να τους δοκιμάσω, αν τους έχω δοκιμάσει όμως θα τους βάζω σε σαλάτες, ίσως σε κάποιο γιαούρτι και γενικότερα καταλαβαίνετε σαν έτσι topping πώς βάζεις, chia seeds ή κάπως έτσι. Συνεχίζουμε με άλλη κατηγορία που είναι ουσιαστικά οι σώσεις και τέλος πάντων τα αλήματα, ας το πούμε έτσι, η σώσ κτλ. Το πρώτο πράγμα που πήρα είναι μια πέστο σος, θεωρώ πως είναι όχι ότι πιο υγιεινό από άποψη πρέπει να το φας οπωσδήποτε και φας super duper ενέργεια κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι μια εύκολη λύση όταν έχεις κάτι να φας με λίγο μακαρόνι και κάποια πρωτεΐνη και δεν είναι πολύ παχυντικό, δηλαδή παίρνεις καλά θετικά συστατικά θεωρώ και πήρα λίγο γιατί έτσι και αλλιώς όταν θα βάλω δεν θα βάλω το βαζάκι μέσα σε 100 γραμμάρια μακαρόνια. Θα βάλω μία κουταλίτσα και αυτό είναι το μυστικό στις ποσότητες, παιδιά. Εάν είστε vegan, υπάρχουν και τέτοιες επιλογές στα ράφια να το ψάχνετε, οι οποίες δεν περιέχουν τυρί, αυγό ή τέλος πάντων νομίζω τυρί δεν περιέχουν, αλλά ναι. Πήρα ακόμη κρέμα βαλσάμικου, αυτή είναι από Καλαμάτα Παπαδημητρίου και είναι σως βαλσάμικου η απλή, η κλασική, όχι υπάρχουν και με άλλες γεύσεις με μέλι ή λευκή, υπάρχουν διάφορες έτσι, διαφοροποιήσεις στα προϊόντα τους. Παρ' όλα αυτά εγώ πήρα την κλασική για να τη συνδυάζω πιο εύκολα με πιο πολλές τροφές. Τέλος και με αυτή την κατηγορία πήρα αμυγδαλοβούτυρο, δηλαδή almond butter, δηλαδή το αντίστοιχο peanut butter, όμως αντί φτιαγμένο από φιστίκι, φτιαγμένο με αμύγδαλο, ήθελα να το δοκιμάσω, είναι αρκετά ακριβούτσικο. Και το peanut butter βέβαια θεωρώ, αλλά τέλος πάντων. Αυτό έκανε περίπου στα 4-5 ευρώ. Είναι από την εταιρεία Healthy Habits. Θέλω να σας πω εδώ μια παρένθεση γενικά για τα βούτυρα από ξηρούς καρπούς. Πάντα, όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, θέλω να ψάχνετε βούτυρα από ξηρούς καρπούς όπου τα συστατικά λένε 100% τον ξηρό καρπό που περιέχει το συγκεκριμένο σας βούτυρο. Αυτή ήταν η γάτα. Αυτό γιατί πολλά προϊόντα περιέχουν λάδι ή υδρογονωμένα λίπη, αλάτια, χρωστικές, συντηρητικά ίσως, γενικότερα πάρα πολύ κακές ουσίες για μας. Δεν εννοώ ότι θα πεθάνεις αν το φας, αλλά εάν θες να φας το πραγματικό, το υγιεινό και την σούπερ τροφή που θεωρούνται τα βούτυρα ξηρών καρπών, κοίταξε να έχει 100% το συστατικό που ψάχνεις. Επίσης, να ξέρετε ότι τα βούτυρα ξηρών καρπών είναι πάρα πολύ ψηλά σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και κάνουν πάρα πολύ καλό. Το συγκεκριμένο να σας πω πως δεν γράφει 100% αμύγδαλο, όμως έχει 99,9% αμύγδαλο και 0,1% εκχύλισμα δεντρολίβανο, προφανώς για τη γεύση, επομένως αγόρασα και επέλεξα αυτό. Το προϊόν που θα σας δείξω τώρα δεν ανήκει σε καμία κατηγορία, ούτε τις προηγούμενες ούτε τις επόμενες, οπότε θα σας το δείξω τώρα. Είναι ουσιαστικά τσάι, γενικά αγοράζω πάρα πολύ τσάι και από καταστήματα τα οποία πουλάνε μόνο τσάι, αλλά και από το σούπερ μάρκετ πολλές φορές γιατί τα φακελάκια βολεύουν. Έτσι αγόρασα αυτή τη φορά αυτό εδώ, είναι από Lipton, είναι το Sweet Nights, έχει μέσα Louisa, έχει μέσα χαμομήλι, έχει φύλλα πορτοκαλιάς και γενικότερα είναι χαλαρωτικό πριν κοιμηθείς να κοιμάσαι τέλεια. Ναι, όπως εγώ συγκεκριμένα πίνω τσάι όλο το χρόνο, το χειμώνα ζεστό και καυτό μάλιστα, το καλοκαίρι το κάνω παγωμένο, αν δεν έχεις δει πως το κάνω αυτό θα σου βάλω link από πάνω γιατί το έχω δείχνω σε ένα βίντεο που έκανα τι τρώω σε μια μέρα, what I did a day, οπότε να το πατήσεις αν το έχεις δει και ουσιαστικά παίρνω αυτό εδώ πέρα. Επίσης να σας πω πως έχω πάρει αυτό που γράφει για detox, επίσης είναι πολύ ωραίο, έχω πάρει αυτό που είναι πράσινο τσάι με ginger και matcha, γενικότερα πολύ ωραίες επιλογές έχουν βγάλει τελευταία τα Lipton. Και πάμε στα επόμενη κατηγορία που είναι τα γαλακτοκομικά και γενικότερα τα του ψυγείου. Θα ξεκινήσω από τα τυριά. Συγκεκριμένα εγώ πήρα, τώρα αυτό δεν θα το δείτε εσείς, αλλά πήρα τυρί για τόστ, 15 φέτες λογάδι, γιατί είναι χαμηλό σε λιπαρά και θεωρώ πως είναι και ωραίο σε γεύση. Συγκεκριμένα το τυρί του τόστ, εγώ δεν κάνω τόστ συγκεκριμένα να φάω. Παρ' όλα αυτά θα το χρησιμοποιήσω μέσα σε κάποια μελέτα, έτσι ώστε να λύσω το τυρί. Επίσης πήρα 400 γραμμάρια γραβιέρα νάξου. Μου αρέσει η γραβιέρα, μπορεί να φάω λίγο σε σαλάτα μου ή λίγο με το πρωινό μου ή λίγο με κανένα αυγό. Είμαι στα φύλλα, πολύ ωραίο, ή γενικότερα με πεπόνι, κάτι τέτοιο πολύ ωραίο σνακ. Αλλά πήρα αυτό πέρα. Άλλο τυρί πήρα μοτσαρέλα φρέσκια. Λατρεύω τη μοτσαρέλα τη φρέσκια. Ωραία και κίτρινη για τόστ και για τρίμα και κτλ. Παρ' όλα αυτά η φρέσκια είναι ό,τι καλύτερο με ντοματίνια, με λίγο πέστο, έτσι να το κάνει σαν καπρέζε σαλάτα. Και γι' αυτό πήρα 2 από ντυρόλο. Φρέσκια, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, 8,5% λιπαρά, πολύ θρεπτικό τυρί. Πήρα Philadelphia Light με 30% λιγότερα λιπαρά. Το Philadelphia ουσιαστικά το χρησιμοποιώ είτε με λίγο με μακαρόνια και το ανακατεύω για να πάρω μια γεύση όταν τα θέλω να τα φάω λίγο πιο σκέτα,
ή πάνω από κάποιο φρυγανιά ή κάτι τέτοιο, όταν θα βάλω λίγο σαλωμό από πάνω, έτσι ώστε να δώσει μια γεύση και να μην είναι σκέτη φρυγανιά και σαλωμό, καπνιστό και χάλε. Εννοείται πως πήρα καπνιστό σαλωμό, ο συγκεκριμένος είναι από την εταιρεία York, καπνιστό σαλωμό Ατλαντικού, ωραίο σαλωμό, μα αρέσει, ωμέγα 3 λιπαρά, τέλειο, διατροφικά υπέροχο. Εννοείται πως πήρα αυγά, απλά αυγά, τα συγκεκριμένα είναι από την εταιρεία το αυγό. Τέλος πάντων, πήρα 12 αυγά, έχω ήδη φάει τα 2 το πρωί. Σήμερα λατρεύω τα αυγά, τρώω κάθε πρωί σχεδόν. Πολύ ωραία πρωτεΐνη. Συνεχίζω με γιαούρτια, πήρα αυτά εδώ πέρα από νουνού, είναι 2 και ένα δώρο με περισσότερη πρωτεΐνη, με 1,5% λιπαρέα και γενικότερα μ' αρέσουν τα γιαούρτια που και που να τρώω, δεν τρώω κάθε μέρα, δεν τρελαίνομαι και όλο το γιαούρτι. Παρ' όλα αυτά, μίστε τόσο πάλι σαν σνακ, επειδή θέλω να γεμίσω τα γεύματά μου να μην είναι τεράστια και λίγα, να είναι πολλά και μικρά. Επομένως, θέλω να έχω πολλές επιλογές σε σνακ, έτσι ώστε να μην βαρεθώ και να μην τρώω τεράστια γεύματα. Γι' αυτό πήρα και τα γιαούρτια που και που να τρώω κάτι, ίσως με λίγο μελάκι, με λίγο καρύδι, με φρούτα. Γενικά έχει πολλές επιλογές. Ακόμη μπορείτε να βάλετε, να ξέρετε, μέσα στο γιαούρτι και peanut butter ή almond butter ή οτιδήποτε άλμα ξηρόκαρ που έχετε. Είναι υπέροχο. Και τελειώνω και με αυτή την κατηγορία με almond milk, δηλαδή γάλα μυγδάλου. Το συγκεκριμένο είναι από Alpro, είναι το Roasted Almond Original, subtle roasted taste, δεν είναι πολύ έντονη η γεύση και είναι χαμηλό σε ζάχαρη, είναι χωρίς λακτόζη προφανώς, έχει βιταμίνες B2, B12, D και E. Πολύ πολύ καλό διατροφικά. Εγώ το χρησιμοποιώ είτε με δημητριακά, είτε σε smoothies που κάνω με κάποια μπανάνα, με λίγο σπανάκι και λίγο γάλα μυγδάλο ή κάτι τέτοιο. Ή επίσης με protein shake όταν βάζω την πρωτεΐνη μου και πίνω το protein shake μου. Αυτά. Γιατί πίνω γάλα μυγδάλο, θέλω να σας πω πως ουσιαστικά το κανονικό γάλα δεν βοηθάει τόσο και είναι κατάλληλο στα κομικά σας, σπυράκια, ακμή, να ξέρετε. Αλλά εκτός από αυτό, πλέον με τα λακτοκομικά έχουμε υπερβεί πολύ το όριο το καθημερινό που κανονικά θα έπρεπε να τρώει ένας άνθρωπος. Κανονικά ημερησίως θα έπρεπε να τρώμε τα λακτοκομικά ένα κουτάκι σπιρτό κουτό σε τυρί ή ένα γιαούρτι ή δύο ποτήρια γάλα, εάν θυμάμαι καλά. Εγώ τα σπουδάζω αυτά, γι' αυτό σας τα λέω. Δηλαδή σπουδάζω τρόφιμα, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, προσπαθήστε να πίνετε, αν πιείτε το γάλα σας, να μην φάτε και πάρα πολύ τυρί, γιατί εμείς σας πω όταν τρώμε τυρί, φέτες και τα λοιπά, τρώμε πάρα πολύ τυρί, το καταλαβαίνω και εμένα μου αρέσει το τυρί. Αλλά περιορίστε τουλάχιστον, ας πούμε, το γάλα να το κάνεις στο πρωινό σας γάλα μυγδάλου ή γάλα καρύδας. Γενικότερα υπάρχουν επιλογές τέτοιες, έτσι ώστε να μπορέσετε να φάτε το τυρί σας και να μην υπερβείτε το όριο των γαλακτοκομικών. Γιατί μετά έχουμε πολλά λιπαρά, έχουμε άλλα προβλήματα, τα οποία θα λύσω τώρα. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω βίντεο για προβλήματα κτλ. Γιατί μου αρέσουν πολύ αυτά, τα σπουδάζω, το καταλαβαίνετε. Αυτά. Φτάσαμε και στην τελευταία μας κατηγορία που είναι τα λαχανικά και τα φρούτα. Πρώτα απ' όλα πήρα baby σπανάκι, το οποίο όπως σας είπα το μπορώ να το βάλω σε smoothies, μπορώ να το βάλω σε σαλάτες, είναι εύκολο, μου αρέσει η γεύση του σπανάκι, πολύ πολύ θρεπτικό, μετά είναι μυγάκι επίσης. Οπότε πήρα σπανάκι. Πήρα επίσης σαλάτες έτοιμες, κομμένες, πλημμένες από το Σκλαβενίτη, οι οποίες συγκεκριμένοι είναι μαρούλι, iceberg και ραντίτσιο, είναι οι αγαπημένοι μου, δεν χαλάνε τόσο γρήγορα γιατί πολλές σαλάτες οι έτοιμες και πλημμένες χαλάνε πολύ πολύ γρήγορα ανάλογα με τα υλικά που έχουν μέσα. Οι συγκεκριμένες κρατάνε πολύ περισσότερες μέρες από ό,τι οι υπόλοιπες. Πήρα επίσης μία μίξ σαλάτα με κέιλ που είναι το 40% μέσα εδώ πέρα, επίσης έχει μαρούλι και ρόκα. Είναι πλούσια σε βιταμίνες α, κ, σ, μαγκάνιο και φολικό οξύ. Είναι πολύ καλή θρεπτικό κτλ. Είναι superfood το kale. Αν δεν το ξέρετε, ψάξτε το. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε και το kale. Το είδα και αυτό σε επιλογή, αλλά επέλεξα να αγοράσω αυτό για να δοκιμάσω επειδή είναι πιο baby τα φύλλα, πιο απαλά κτλ. Όμως, αν αγοράσετε κανονικό kale, μπορείτε να το βάλετε στο φούρνο και να το κάνετε σαν chips και να είναι σαν πατατάκια, στο πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο υγιεινά από kale. Είναι πολύ θρεπτικό, υγιεινό και εύκολο και ωραίο snack και μπορείτε να βάλετε αλατάκι, πιπεράκι, μπαχαρικά, οτιδήποτε θέλετε. Υπέροχο. Πήρα επίσης φρέσκο βασιλικό γιατί μου αρέσει να τον κόβω μέσα στις σαλάτες με ντοματίνια, με μοτσαρέλα όπως σας είπα πριν, με πέστο που βάζω πέστο, μου αρέσει να βάζω και λίγο φρέσκο βασιλικό. Είναι απλά ωραίο μυρωδικό, δίνει μια ωραία έντονη μυρωδιά και είναι απλά υπέροχος. Πήρα ντοματίνια, προφανώς τρώω πολύ ντοματίνια όπως καταλάβατε, έχω ήδη μέσα στο ψυγείο, όμως πήρα και άλλα για να είμαι έτοιμο όταν θα τελειώσουν. Απλά ντοματίνια, είναι πιο γλυκά από την ντομάτα, πολύ θρεπτικά, εντάξει, μπλα μπλα μπλα. Πήρα μανιτάρια, τα συγκεκριμένα είναι μανιτάρια και χαγιά μπράουν, είναι απλά, εγώ τα χρησιμοποιώ
τα κόβω σε ροδέλες, τα βάζω στο τηγάνι, τα τσιγαρίζω, μπαίνουν σε ομελέτα, πολύ ωραία και γευστική γίνεται. Επίσης μπορείτε να τα βάλετε στο φούρνο έτσι ώστε να τα ψήσετε λίγο και να γίνουν ωραίο τόπινγκ για σαλάτα ή επίσης σαν συνοδευτικό, είναι χορταστικά, είναι πολύ πολύ ωραία και γευστικά. Μου αρέσουν γενικά τα μανιτάρια. Πήρα άνηθο, διότι ταιριάζει τέλεια με αυτό το σνακ που σας είπα με το σολομό και το Φιλαδέλφια, αλλά πηγαίνει πάρα πολύ ωραία και στις σαλάτες, δηλαδή είναι λίγο έτσι άρωμα, γεύση και μια φρεσκάδα. Πήρα λεμόνια, γιατί αν δεν το ξέρετε, βάζω παντού λεμόνια. Στις σαλάτες μου τα λατρεύω, είναι το πρώτο πράγμα που θα βάλω. Πραγματικά λατρεύω τα λεμόνια. Σε κρέατα, σε ψάρια, παντού βάζω λεμόνι, υπέροχα. Κάνουν πολύ καλό στον οργανισμό μας. Μπορείτε να παίρνετε να πίνετε νεράκι λίγο χλιαρό και να βάζετε και λεμόνι μέσα και είναι υπέροχο αντιοξειδωτικό για τον οργανισμό. Καθαρίζει τα πάντα και είναι υπέροχο. Ακόμα και στο τσάι σας μπορείτε να βάζετε λίγες σταγόνες μέσα και βοηθάει πάρα πολύ στον οργανισμό μας. Πήρα μπανάνες γιατί τις τρώω με φυσικό βούτυρο ή τώρα παράδειγμα αμυγδαλό βούτυρο. Πολύ ωραίες, πολύ θρεπτικές, ό,τι πρέπει σου δίνουν πολύ ενέργεια πριν από γυμναστική, οποτεδήποτε εύκολο και γρήγορο σνακ. Επίσης, πείτε μου ότι δεν αρέσουν μόνο σε μένα οι μπανάνες που είναι λίγο πιο πράσινες και δεν είναι πολύ κίτρινες. Δηλαδή, έχω πρόβλημα με αυτό. Μου αρέσουν πράσινες, άγουρες. Να μεταξύ δεν έχει τόσες βιταμίνες τότε, δηλαδή δεν είναι τόσο προοπτική. Αλλά εμένα, μ' αρέσει πράσινη, ρε φίλε. Συνεχίζω με αβοκάντο. Πήρα εδώ πέρα ένα, δύο, τρία, πέντε αβοκάντο. Γιατί παίρνουν αρκετά ώστε να μαλακώνουν, γιατί είναι αρκετά σκληρό όταν τα αγοράζω και θέλουν 4-5 μέρες. Επομένως τα παίρνουν, μαλακώνουν, τα βάζουν στο ψυγείο και είναι έτοιμα να φαγωθούν όταν θέλω εγώ να τα χρησιμοποιήσω. Επίσης έρχεται και η μαμά μου από ταξίδι, επομένως θα φάει και αβοκάντο και δεν θα τελειώσει. Πήρα ροδάκινα, αυτά εδώ είναι τα λευκά, πήρα 4. Να σας πω πως όπως είδατε πήρα 3 μπανάνες, 4 ροδάκινα, γενικά δεν παίρνω πάρα πολλά από φρούτα, έχω και σταφύλια μέσα στο ψυγείο, αλλά ουσιαστικά δεν παίρνω πολλά και μην παίρνετε πάρα πολλά, γιατί αν τρώτε μόνο συγκεντρώνει όλοι, μένουν και πετιούνται και χαλάνε και δεν είναι ωραία να πετάμε φαγητό, οπότε καλύτερα να παίρνετε λιγότερο και όταν ξαναχρειαστείτε να πάτε να πάρετε. Επομένως, επειδή εγώ δεν τρώω κάθε μέρα και από όλα τα φρούτα που έχω έτσι κι αλλιώς, θα φάω τη μία μέρα μπανάνα, την άλλη ροδάκινο και γενικότερα θα τα φάω όλα. Και τέλος, άκυρο, όλα ήταν στην περιοχή των λαχανικών και φρούτων στο σούπερ μάρκετ, είναι αυτό εδώ πέρα το dressing, είναι salad dressing από αβοκάντο, από την Κρήτη, ελληνικό προϊόν, χωρίς συντηρητικά, χωρίς γλουτένι και νηστίσιμο, δηλαδή και για vegan. Ήθελα να το δοκιμάσω, δεν ξέρω αν είναι καλό. Έχει ένα το οποίο είναι dressing για σαλάτα και έχει και άλλο ένα το οποίο είναι σαν σος, σαν για sandwich κτλ. Εγώ πήρα αυτό για τη σαλάτα, να το δοκιμάσω. Φαίνεται αρκετά καλό. Θέλω να δω βέβαια κατά πόσο μου αρέσει η γεύση. Είναι κάπως ακριβούτσικο, αλλά ήθελα απλά να το δοκιμάσω. Κάθε εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Αυτά ήταν όλα όσα αγόρασα. Να σας πω πως ελπίζω να σας έδωσα κάποιες ιδέες για το τι να αγοράσετε στην επόμενή σας βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Γενικά θεωρώ πως είναι ιδανική στιγμή και περίοδος για να αρχίσετε λίγο να κάνετε μία έτσι ανατροπή στη ζωή σας, μία έτσι υγιεινή ζωή, να αρχίσετε να κάνετε πιο έντονη, να πάρετε λίγο πάλι τα πάνω σας, γιατί με όλη την κατάσταση που ζούμε, η διατροφή και η υγιεινά και τα λοιπά είναι το τελευταίο πράγμα που μπορείτε να σκέφτεται, αλλά είναι και αυτό η υγεία. Αυτά είχα λοιπόν να σας δείξω, κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, πείτε μου στα comments αν θέλετε να ξανακάνουμε κάποιο βίντεο με υγιεινές τροφές, υγιεινές συνταγές ή κάτι τέτοιο, γιατί εγώ ασχολούμαι με αυτό, μου αρέσει η ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, το κάνω πράξη, επομένως θα μ' άρεσε να κάνω κάτι τέτοιο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι μου γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε και να περνάτε τέλεια.